Καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε στη σημερινή παρουσίαση. Σας παρακαλώ, γράψτε μου σε σχόλια αν ακούγεται καλό ήχος και θα αρχίσουμε αμέσως. Καλησπέρα σας. Από ό,τι βλέπω, ο ήχος είναι εντάξει, οπότε θα αρχίσουμε τη σημερινή μας παρουσίαση. Για όσους δεν με γνωρίζουν, ονομάζομαι Μαρία Βίτσου και κάνω τις παρουσιάσεις εδώ πέρα κάθε Τρίτη στις 8 η ώρα το βράδυ. Και λέμε για την... ουσιαστικά εγώ κάνω παρουσίαση της εταιρείας για άτομα τα οποία δεν είναι γνωστά με την εταιρεία και θέλω να... τους δείξω αυτή η παρουσίαση για να καταλάβουν περισσότερο και ίσως μετά ενδιαφερθούν και αυτοί στην εταιρεία. Μετά λέμε τα νέα της εβδομάδας, τα οποία είναι μετά από αυτή την μεγάλη παρουσίαση και τα νέα της εβδομάδας είναι μια σύντομη παρουσίαση για να μάθετε κι εσείς τα πιο πρόσφατα πράγματα που έχουν γίνει στην εταιρεία. Και τώρα θα προχωρήσουμε κατευθείαν με την παρουσίαση. Αρχίζουμε με την εισαγωγή μας. Έχουμε εδώ πέρα έναν πίνακα, τον οποίο φιλοτέχνησε ένας καλλιτέχνης επιστημονικής φαντασίας πριν από 100 χρόνια, από την εποχή την οποία ζούμε. Και σε αυτό το πίνακα ουσιαστικά απεικόνιζε το κόσμο του μέλλοντος, όπως ο ίδιος το φανταζόταν. Και ουσιαστικά ήθελα με αυτό το πίνακα να προβλέψει το πώς θα είναι ο κόσμος 200 χρόνια αργότερα από την δικιά του εποχή. Προέβλεψε ότι τα οχήματα θα κινούνταν πάνω από το έδαφος σε ελαφριές γραμμές. Επίσης, ο καλλιτέχνης προέβλεψε και με ακρίβεια την κατάρρευση των μεταφορών στη γη. Έκανε όμως λάθος με διαφορά 100 χρόνων, διότι αυτή είναι η δικιά μας πραγματικότητα πλέον, την οποία φιλοτέχνησε ο καλλιτέχνης. Είδαμε πριν αυτοκίνητα, δρόμους κτλ. Και αυτά είναι, όπως βλέπετε, η δικιά μας καθημερινότητα. Καθώς και τις λιμενικές περιοχές που βλέπουμε εδώ. Όμως, όλα αυτά τα μέσα μεταφοράς, όπως γνωρίζετε, έχουν και κάποια μειονεκτήματα εκτός από όλα αυτά τα άπειρα πλεονεκτήματα που μας έχουν δώσει. Και κάποια από τα πιο σημαντικά είναι η υπερφόρτωση δικτύων μεταφορών και βλέπουμε και την έλλειψη ασφάλειας. Μετά προχωράμε στο τρίτο και ίσως και το κυριότερο πρόβλημα από όλα τα προηγούμενα. Και αυτό είναι μόλις περιβάλλον, όπως βλέπετε. Ο άνθρωπος ανακατασκευάζει δρόμους, κάνει εισβολή στην φύση και η φύση, καθώς έχει τη δικιά της ροή ύπαρξης, προσπαθεί παρόλα αυτά να αντισταθεί στον άνθρωπο. Γνωρίζετε όμως ότι ο άνθρωπος είναι επίμονος και φιλόδοξος και αυτό τον κάνουν να ξεχνά ότι ο ίδιος σκοτώνει και καταστρέφει τον κόσμο μέσα στον οποίο ζει. Το καύσιμο που χρησιμοποιεί ο άνθρωπος είναι δηλητήριο για την φύση και ας μην ξεχνάμε ότι τα οχήματα εκπέμπουν μεγάλη ποσότητα καυσαερίων, τα οποία καυσαέρια μολύνουν το περιβάλλον και παράλληλα διαβρώνουν επιφάνειες μέσω της οξύνης βροχής. Το επόμενο και πιο σημαντικό πρόβλημα της εποχής μας είναι η μεγάλη κατανάλωση της ενέργειας και αυτό είναι στο νούμερο 4. Η μετάβαση των σύγχρονων μεταφορών στην ηλεκτρική ενέργεια δεν θα λύσει το πρόβλημα του περιβάλλοντος, επειδή όταν εμείς συνδέουμε το αυτοκίνητό μας με μία μπρίζα, το συνδέουμε με σταθμούς παραγωγής ενέργειας που λειτουργούν με την καύση των ορυκτών καυσίμων. Όμως, κατά τη διάρκεια της καύσης τους, όπως σίγουρα εσείς ξέρετε, απελευθερώνονται διάφορα επικίνδυνα αέρια, τα οποία επίσης μολυνούν το περιβάλλον. Ένας τρόπος για να βγούμε από αυτή την κατάσταση είναι η κατασκευή αυτοκινήτων, τα οποία αυτοκίνητα λειτουργούν με μικρότερη κατανάλωση ενέργειας. Επομένως, ο τέταρτος στόχος μας είναι η μείωση της κατανάλωσης της ενέργειας.
Σε διαφορετικά χρόνια με διαφορετικούς τρόπους οι άνθρωποι προσπάθησαν να σηκώσουν τη μεταφορά από την επιφάνεια της Γης, από το πρώτο επίπεδο στο λεγόμενο δεύτερο επίπεδο, όπου σε αυτό το επίπεδο δεν θα υπήρχαν προβλήματα σχετικά με την τοποθέτηση των δρόμων ανάμεσα σε λάκους, ποτάμια, λίμνες, ριάκι και άλλα φυσικά εμπόδια. Όμως οι άνθρωποι κατέληξαν στην κατασκευή του ίδιου του δρόμου τοποθετημένου σε τεράστιους πυλώνες. Φυσικά σε αυτό το σημείο η τεράστια κατανάλωση των υλικών αλλά και των περισσότερων εξόδων είναι προφανής. Οι πρώτες προσπάθειες για την κατασκευή ενός τέτοιου ανάποδου δρόμου έγιναν τον περασμένο αιώνα στην Γερμανία, αλλά έχουμε και κάτι ανάλογο στις μέρες μας στην Κίνα. Το τραμ με τροχού στην οροφή διαφέρει από το τραμ του εδάφους στο ότι καταλαμβάνει λιγότερο χώρο στο έδαφος. Το οποίο όμως είναι και η μόνη διαφορά με το απλό τραμ που χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητά μας, το οποίο βρίσκεται πάνω στο έδαφος. Εδώ πέρα έχουμε τρεις εικόνες, όπου βλέπουμε στην αριστερή το τελεφερίκ και δεξιά έχουμε τα εναέρια βαγόνια. Αυτά τα μέσα μεταφοράς δεν έχουν τη δικιά τους μηχανή, αλλά σέρνονται από ένα σχοινί και δεν είναι ανεξάρτητες μεταφορές. Και εδώ έχουμε ένα απόσπασμα του Γενικού Σχεδιαστή των Τεχνολογιών Χορδής Skyway, Ανατόλη Γιουνίτσκι, όπου μας λέει ότι δημιουργούμε μία βιομηχανία μεταφορών και υποδομών που δεν υπολείπεται σε τίποτα αυτής των αεροπορικών, σιδηροδρομικών και οδικών μεταφορών. Και εδώ έχουμε άλλο έναν πίνακα του καλλιτέχνη επιστημονικής φαντασίας που είδαμε νωρίτερα. Αυτή είναι η υπέργεια μεταφορά, δηλαδή η μεταφορά του δευτέρου επίπεδου. Τις τεντωμένες χορδές ο άνθρωπος τις χρησιμοποιούσε εδώ και πολύ καιρό, όπως ξέρετε, όχι μόνο για μέσα μεταφοράς, αλλά και για άλλες δραστηριότητες ή και ανάγκες, όπως βλέπουμε σε αυτές τις εικόνες που έχουμε εδώ ως παράδειγμα. Με ακριβώς τον ίδιο τρόπο λειτουργούν οι δομές γραμμής της μεταφοράς χορδής. Τα σύρματα στήριξης που στηρίζουν τις σύγχρονες γέφυρες μπορούν να χρησιμεύσουν ως βάση για τη δομή της γραμμής της μεταφοράς χορδής. Και εδώ έχουμε μία διατομή της σιδηροτροχιάς χορδής, όπου βλέπετε τις χορδές, οι οποίες εξασφαλίζουν με την εξαιρετική αντοχή τους στην ακαμψία της γραμμής, καθώς και την ομαλή ολίσθηση των οχημάτων. Έχουμε το υλικό πλήρωσης που συμπληρώνει το υπόλοιπο κενό του εσωτερικού της γραμμής. Έχουμε και το σώμα της σιδηροτροχιάς που περιβάλλει το εσωτερικό και από πάνω έχουμε την κεφαλή σιδηροτροχιάς. Λόγω της ανθεκτικότητας των στηριγμάτων και του εδάφους των σιδηροτροχιών, το σύστημα μεταφοράς Skyway είναι ανθεκτικό σε πλημμύρες, κατολυσίσεις, τσουνάμι, σεισμούς και άλλες φυσικές καταστροφές, καθώς ακόμα και μη φυσικές καταστροφές, για παράδειγμα τρομοκρατικές ενέργειες. Η τοποθέτηση της μεταφοράς χορδών πάνω από το έδαφος θα βοηθήσει να γίνουν και οι καθημερινές διαδρομές πιο γρήγορες και άνετες για τους επιβάτες, αλλά και πιο ασφαλείς για το περιβάλλον. Υπάρχουν 5 τύποι κατασκευών τροχιάς σε λειτουργία στο Κέντρο Τεχνολογίας της Λευκορωσίας και τώρα θα σας πω και τα πλεονεκτήματα του καθενός από αυτά. Εδώ στην πρώτη εικόνα έχουμε το ευέλικτο, όπου τα κύρια χαρακτηριστικά της ευέλικτης δομής τροχιάς είναι η απλή κατασκευή και το μικρό βάρος της. Αυτό καθιστά δυνατή την κατασκευή τροχιών σε περιοχές με δύσκολο έδαφος και σε απομακρυσμένες περιοχές. Η ευέλικτη δομή τροχιάς αποτελείται από λίγα στοιχεία, αλλά διατηρεί υψηλό επίπεδο λειτουργικότητας. Μία τέτοια πίστα θα ήταν μία από τις πιο προσιτές λύσεις για υπηρεσίες μεταφοράς. Η επόμενη μας γραμμή είναι το υπερελαφρύ, όπου η βάση της εξαιρετικά ελαφριάς δομής τροχιάς είναι σπυροειδής σωλήνας με σύρμα από χάλιβα υψηλής αντοχής στο εσωτερικό. Χάρη στην απρόσκοπη ένωση, οι ράγες τοποθετούνται εύκολα και η απλή κατασκευή εξασφαλίζει χαμηλό κόστος κατασκευής. Μακροπρόθεσμα, η πολύ ελαφριά δομή τροχιάς θα μπορούσε να είναι μια εναλλακτική λύση για το τελεφερίκ. Σε σύγκριση
Με αυτές τις πυροειδείς ράγες σωληνών είναι ευκολότερο να κατασκευαστούν και φθηνότεροι στην συντήρηση. Η επόμενη μας γραμμή είναι η ημιάκαμπτη. Το χαρακτηριστικό γνώρισμα της ημιάκαμπτης δομής τροχιάς είναι η ευελιξία και η καλή ικανότητα φόρτωσης. Σε αυτή την πίστα δοκιμάζονται και διάφορα άλλα μοντέλα, όπως το Unicon, το Unibus, το Unitrack και το Unibike. Το 2018, οι μηχανικοί του έργου αναβάθμισαν τη δομή της ημιάκαμπτης τροχιάς για να μπορέσει να μεταφέρει βαρύτερα μέσα μεταφοράς. Το μέγιστο φορτίο έχει αυξηθεί από 4 σε 6 τόνους ανά όχημα. Και πάμε και στο επόμενο, όπου είναι το άκαμπτο, όπου αυτή η δομή τροχιάς έχει σχεδιαστεί για αστικές και μεταφορές υψηλής ταχύτητας. Η πίστα επιτρέπει την επίτευξη ταχύτητας έως και 500 χιλιόμετρα την ώρα. Τα οχήματα μπορούν να κινούνται κατά μήκος της άκαμπτης δομής τροχιάς και ταυτόχρονα πάνω και κάτω. Αυτό εξοικονομεί την κατασκευή μιας πρόσθετης πίστας. Και το τελευταίο που είναι το φορτίο. Στη δομή της εμπορευματικής γραμμής, οι μηχανικοί του έργου τόνισαν την δύναμη της κατασκευής. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να παρέχεται μεγαλύτερος όγκος κίνησης. Η διαδρομή στο κέντρο δοκιμών της Λευκορωσίας είναι κυκλωμένη και συνδεδεμένη με την Unitrans, μια μεταφορά εμπορευμάτων τύπου ζώνης. Οι αυτόματοι σταθμοί φόρτωσης και εκφόρτωσης συμπληρώνουν επίσης την γραμμή της τροχιάς. Ο εφευρέτης και γενικός σχεδιαστής των τεχνολογίων χορδής Ανατόλη Γιουνίσκι έχει αφιερώσει σε αυτό το έργο πάνω από 40 χρόνια. Μία ερώτηση η οποία ίσως να σας έχει γεννηθεί μέχρι στιγμής είναι για το πώς μπορεί η μεταφορά χορδής να λύσει τα προβλήματα του σύγχρονου κόσμου. Φυσικά έχει πιο αποδοτικούς κινητήρες σαν καινούργια τεχνολογία, αλλά φυσικά σε αυτό το σημείο πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι σε μεγάλες ταχύτητες το κύριο πρόβλημα της κατανάλωσης του καυσίμου είναι η αντίσταση του αέρα. Το τροχαίο υλικό της μεταφοράς χορδής δεν έχει προβλήματα σχετικά με τις αναταράξεις του αέρα στη γη. Επίσης, ο κινητήρας μεταφοράς χορδών χρησιμοποιεί ηλεκτρική ενέργεια και δεν κάνει επιβλαβή σε εκπομπές στην ατμόσφαιρα, κάτι που είναι πολύ σημαντικό καθώς ίσως ένα από τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά σε ένα όχημα είναι αν είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Είναι 3 φορές πιο αποδοτικός από έναν κινητήρα εσωτερικής καύσης και φορτίζεται από φιλικά προς το περιβάλλον είδη ενέργειας, την αιωλική, την ηλιακή και την γεωθερμική ενέργεια. Η τοποθέτηση του οχήματος πάνω από το έδαφος επιτρέπει επίσης και την βελτίωση της αεροδυναμικής του απόδοσης κατά τουλάχιστον 2 φορές περισσότερο και επομένως την αύξηση της εξοικονόμησης της ενέργειας. Ο αεροδυναμικός συντελεστής οπισθέλκουσας μονάδες υψηλής ταχύτητας Skyway είναι μόνο 0,075, το οποίο ποσοστό είναι έως και 5 φορές μικρότερο από τα ταχύτερα αυτοκίνητα παραγωγής. Η χαμηλότερη αντίσταση αέρα μειώνει επίσης και την κατανάλωση του καυσίμου κατά 10 φορές και επιτρέπει την ασφαλή επιτάχυνση στα 500 χιλιόμετρα την ώρα. Μία υπερυψωμένη αερογέφυρα μπορεί επίσης να κατασκευαστεί σε οποιαδήποτε έδαφος από οροσειρές έως ερήμους και ζούγκλες. Το μόνο που χρειάζεται είναι να εγκατασταθούν τα στηρίγματα και εκατομμύρια εκτάσεις εφορής γης κάτω από τις γραμμές θα παραμείνουν ανέγγιχτες και θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την γεωργία ή και για άλλες ανθρώπινες δραστηριότητες. Κάθε στοιχείο του συστήματος μεταφοράς χορδών παίζει σημαντικό ρόλο και η τοποθεσία πάνω από το έδαφος δεν είναι απλώς μια κίνηση σχεδιασμού, αλλά είναι και μια λύση μηχανικής που δικαιολογείται από τεχνολογικά πλεονεκτήματα. Και εδώ πέρα βλέπουμε τα υπολογισμένα δεδομένα δύο τύπων μεταφοράς του δεύτερου επίπεδου, όπου βλέπουμε το πρώτο είναι ένα όχημα το οποίο προβλέπεται για αστική χρήση, δηλαδή μέσα στις πόλεις, και παίρνει 14 άτομα το βαγονάκι και φτάνει τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Το δεύτερο
το οποίο είναι για μεγάλες αποστάσεις, φτάνει τα 500 χιλιόμετρα την ώρα, αλλά παίρνει λιγότερα άτομα, είναι 6 άτομα. Άλλο ένα ερώτημα το οποίο ίσως να έχετε είναι για το πώς εξασφαλίζεται η ασφάλεια των επιβατών οι οποίοι ανεβαίνουν πάνω από το έδαφος. Εδώ έχουμε ένα διάγραμμα το οποίο ουσιαστικά μας δείχνει την επικινδυνότητα και ουσιαστικά ποιο από τα παρακάτω μέσα μεταφοράς κάνει τα περισσότερα ατυχήματα. Και έχουμε εδώ πέρα στο διάγραμμα ότι το μεγαλύτερο ποσοστό το έχουν οι οδικές μεταφορές. Και τα οχήματα της Skyway σε αυτό το διάγραμμα έχουν το μικρότερο ποσοστό και είναι αυτά με το πράσινο. Και θα ήθελα να πω γιατί έχουν τόσο μικρό ποσοστό σε αυτό το διάγραμμα. Και αυτό κυρίως οφείλεται στο γεγονός ότι οι πίστες χορδών εκτείνονται από 4 έως και 15 μέτρα πάνω από το έδαφος, γεγονός που αποτρέπει τυχόν σύγκρουση με άλλα οχήματα, ζώα ή ακόμα και ανθρώπους. Και αυτό μειώνει δραματικά τον αριθμό των ατυχημάτων. Η περιοχή γύρω από τους δρόμους της σειράς θα παραμείνει επίσης ανέλγιχτη, δηλαδή τα υδάτινα σώματα και τα φυσικά οικοσυστήματα θα διατηρηθούν. Στην κατασκευή ενός σύγχρονου δρόμου είναι απαραίτητο να μετακινηθούν τεράστιες μάζες εδάφους ή ακόμα να γίνουν εκρήξεις σε βράχους. Η υπέργεια μεταφορά χορδής λύνει αυτά τα προβλήματα, καθώς δεν χρειάζονται να παρθούν τέτοια μέτρα. Και εδώ πέρα έχουμε τη σύγκριση της Skyway με τα υπάρχοντα μέσα μεταφοράς. Τώρα πάνω σε αυτά τα στοιχεία θα ακολουθήσουν και διαγράμματα που θα βασιστούν πάνω σε αυτά τα εικονίδια. Εδώ έχουμε το πρώτο μας διάγραμμα, το οποίο είναι για τις κεφαλούχες δαπάνες. Και σχετικά με αυτό το διάγραμμα, το όχημα το οποίο λειτουργεί με μαγνητική αόρση έχει κατοχυρώσει την πρώτη θέση με το μεγαλύτερο ποσοστό σε ό,τι αφορά τα έξοδα. Και παρατηρούμε ότι τα οχήματα της Skyway, τα οποία είναι με το πράσινο, έχουν το μικρότερο ποσοστό σε αυτό το διάγραμμα. Και επίσης βλέπουμε στο επόμενο διάγραμμα, το οποίο είναι σχετικά με τις λειτουργικές δαπάνες, ότι και φυσικά να αναφέρω ότι έχουμε τα ίδια οχήματα με το προηγούμενο διάγραμμα. Το όχημα το οποίο λειτουργεί μαγνητική αόρση συνεχίζει να διατηρεί εδώ πέρα το μεγαλύτερο ποσοστό. Έχουν ανέβει και τα ποσοστά σε άλλα και στα υπόλοιπα μέσα μεταφοράς. Όμως τα οχήματα της Skyway συνεχίζουν να διατηρούν το μικρότερο ποσοστό. Εδώ σχετικά με την περιβαλλοντική μόλυνση, παρατηρούμε ότι οι οδικές μεταφορές έχουν το μεγαλύτερο ποσοστό σε σχέση με τα υπόλοιπα μέσα μεταφοράς και δεν είναι μόνο αυτό, αλλά υπάρχει και πάρα πολύ μεγάλη διαφορά με τα υπόλοιπα μέσα μεταφοράς, ακόμα και με το αμέσως επόμενο, το οποίο είναι ο σιδηρόδρομος. Εδώ πέρα, άμα επίσης θυμάστε, οι οδικές μεταφορές είχαν και το μεγαλύτερο ποσοστό και σε ένα άλλο διάγραμμα και αυτό ήταν σχετικά με την ασφάλεια ή με την επικινδυνότητα, καλύτερα να το πω, ότι κάνουν τα περισσότερα ατυχήματα οι οδικές μεταφορές. Και αυτό μας βοηθάει να βγούμε σε συμπέρασμα ότι οι οδικές μεταφορές δεν είναι μόνο επικίνδυνες για το περιβάλλον, αλλά είναι και για μας, καθώς και στις δύο περιπτώσεις διατηρούν το μεγαλύτερο ποσοστό. Παρατηρούμε ότι τα οχήματα της Skyway είναι με το πράσινο και να αναφέρω ότι σχετικά με τη φιλικότητα προς το περιβάλλον για τη φύση, μιας και είμαστε στο θέμα, οι τεχνολογίες μεταφοράς τύπου χορδών έχουν σχεδόν μηδενικές αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις και επιτρέπουν στις γραμμές να βρίσκονται σε περιοχές με αυστηρούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς. Σύμφωνα με αυτό το διάγραμμα, το οποίο είναι σχετικά με την κατανάλωση ενέργειας, το τελεφερήκ καταναλώνει τη μεγαλύτερη ενέργεια. Μετά από αυτό, ακολουθούν το όχημα
που λειτουργεί με μαγνητική αόρυση, το αεροπλάνο, τα οδικά οχήματα, ο σιδηρόδρομος και τέλος τα οχήματα της Skyway, τα οποία συνεχίζουν να διατηρούν το μικρότερο ποσοστό. Εδώ στη μεταφορική ικανότητα βλέπουμε πως τα οχήματα της Skyway έχουν για πρώτη φορά το μεγαλύτερο ποσοστό και μετά ακολουθούν το μετρό και το τραμ. Όμως αυτό το διάγραμμα θέλει ουσιαστικά να υποδειχθεί το ότι υπάρχει κάτι θετικό, δηλαδή είναι καλό το ότι τα οχήματα της Skyway έχουν εδώ πέρα το μεγαλύτερο ποσοστό, διότι δείχνει ότι είναι τα πιο ικανά στην μεταφορά διάφορων αγαθών ή και ανθρώπων. Και τώρα σε αυτό το τελευταίο διάγραμμα βλέπουμε πως το Skyway είναι σχεδόν τόσο γρήγορο όσο και το αεροπλάνο και αν μετρήσουμε και λάβουμε υπόψη το χρόνο που χρειάζονται οι επιβάτες για να επιβιβαστούν, τότε σίγουρα κατοχυρώνει την πρώτη θέση ως το πιο γρήγορο οικονομικό και ασφαλές μεταφορικό μέσο. Και τώρα ας φύγουμε από τα διαγράμματα και θα σας δείξω και λίγο τις εκδοχές μεταφοράς τύπου μεγάλων εμπορευματοκιβωτίων και μικρών φορτίων. Το Unicorn, το όπως ονομάζεται αυτό το όχημα, έχει συνολική μάζα 50 τόνων και ικανότητα μεταφοράς 35 τόνων, ενώ η μέγιστη ταχύτητά του φτάνει τα 120 χιλιόμετρα την ώρα. Και αν έχετε καταλάβει, αυτό το όχημα προορίζεται για μεταφορά αγαθών και όχι ανθρώπων. Είναι ουσιαστικά τα φορτηγά που έχει κατασκευάσει η εταιρεία. Πριν από την είσοδο στην αγορά, κάθε όχημα και ειδικά αυτά που σχετίζονται με τη μεταφορά ανθρώπων πρέπει να περάσουν από πολλές δοκιμές. Η τεκμηρίωση που επιβεβαιώνει ότι η μεταφορά χορδής έχει περάσει από αυτές τις δοκιμές μπορεί να βρεθεί εύκολα στην ιστοσελίδα. Μέχρι στιγμής έχουν κατασκευαστεί 12 είδη μεταφοράς, τα οποία έχουν περάσει με επιτυχία την πιστοποίησή τους. Η τεχνολογία μεταφοράς χορδής έχει λάβει πάνω από 83 διπλώματα ευρεσιτεχνίας σε 18 χώρες, από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής μέχρι και την Κίνα. Αναμφισβήτητα, ένα άτομο δεν μπορεί να πραγματοποιήσει ένα τόσο τιτάνιο έργο σε χρόνο ρεκόρ, και είδαμε πριν ότι και στον επιστήμονα που εφήβρε αυτό είχε δουλέψει σε αυτό το έργο πάνω από 40 χρόνια. Και για αυτό το σκοπό ιδρύθηκε στο Μίνσκ η εταιρεία Unity Skitsion Technologies, όπου από το 2019 στην εταιρεία εργάζονται πάνω από 1.000 ειδικοί υψηλής ειδίκευσης. Στην δική μας παραγωγή έχουν ήδη σχεδιαστεί και κατασκευαστεί 11 σύνθετα μηχανήματα, εμπορευματικά και επιβατικά, αστικά και πρακτικά, υψηλής ταχύτητας καθώς και υπερυψηλής ταχύτητας. Κοντά στο Μίνσκ βρίσκεται το Εκατέχνα Πάρκο, που είναι πρώτος χώρος δοκιμής, πιστοποίησης και επίδειξης. Εκεί πέρα κάθε χρόνο διοργανώνεται το Εκαφέστ, όπου χιλιάδες επενδυτές συγκεντρώνονται σε αυτό το χώρο από όλο τον κόσμο για να δουν με τα μάτια τους τα επιτεύγματα της εταιρείας, να ενημερωθούν σχετικά με τα μελλοντικά της πλάνα και φυσικά να κάνουν βόλτα με τα οχήματα τα οποία εκτίθονται σε αυτό το χώρο. Το Σεπτέμβριο του 2018 άρχισε η κατασκευή του κέντρου καινοτομίας Skyway στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και συγκεκριμένα στο Εμμυράτο της Σάρτζα. Το κέντρο καινοτομία Skyway στη Σάρτζα είναι το ερευνητικό και παραγωγικό σύμπλεγμα που θα γίνει πρωτοποριακή θέση του ομίλου εταιριών Skyway κατά την είσοδο του στην αγορά της Μέσης Ανατολής καθώς και της Ασίας. Η μεταφορά στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα θα είναι μια άλλη απόδειξη ότι αυτή η τεχνολογία μπορεί να λειτουργήσει σε οποιαδήποτε κλιματική ζώνη του πλανήτη. Αυτή η τεχνολογία ενσωματώνεται εύκολα και χάρη στον απλό σχεδιασμό της, οι χορδές flyover μπορούν να τοποθετηθούν σε πυκνοκατοικημένες πόλεις χωρίς να παρεμβαίνουν στην υπάρχουσα υποδομή. Η εταιρεία σχεδιάζει όχι μόνο την εκπόνηση των μεταφορών, αλλά υπάρχουν και έργα για οικολογικά κτίρια καθώς και για χώμα με μοναδικές γόνιμες ιδιότητες. Και φυσικά οι γραμμικές πόλεις, οι οποίες είναι μία νέα λέξη στον πολυοδομικό σχεδιασμό.
Εδώ πέρα βλέπουμε διάφορες εταιρείες που όλοι σας σίγουρα γνωρίζετε και έχετε χρησιμοποιήσει τα προϊόντα τους. Αυτές οι εταιρείες στο κοινό που έχουν ότι κάποτε ξεκίνησαν από το μηδέν, κάποτε υπήρξαν απλώς μία ιδέα ενός ανθρώπου. Στην αφετηρία τους ποτέ κανένας δεν θα φανταζόταν ότι θα έφταναν στο επίπεδο το οποίο βρίσκονται σήμερα και θα κατακτούσαν τον κόσμο με την τεχνολογία τους και τις υπηρεσίες που πρόσφεραν στην ανθρωπότητα. Έτσι και η τεχνολογία Skyway άρχισε σιγά σιγά σαν μία ιδέα, μετά έγινε έργο και πλέον είναι αυτό που βλέπουμε σήμερα και καθημερινά ακούμε για τα επιτεύγματα που κάνει. Και γι' αυτό μη χάνετε το χρόνο σας, επενδύστε. Οι μετοχές αφού βγουν στο IPO δεν θα έχουν τις ίδιες τιμές, αλλά η τιμή τους θα ανεβαίνει διαρκώς, καθώς ανεβαίνει και η αξία της εταιρείας. Και εδώ ας συνοψίσουμε. Η υπέργεια μεταφορά Skyway είναι καινοτόμα, υψηλής ταχύτητας, ασφαλής, οικονομική, εύκολα προσαρμοσμένη και φιλική προς το περιβάλλον. Διότι σκέφτεται τον άνθρωπο, σκέφτεται τις ανάγκες του και παράλληλα φροντίζει τον πλανήτη μας. Και τώρα πάμε στην επόμενη παρουσίαση, η οποία αφορά τα νέα της εβδομάδας. Θα ήθελα να υπενθυμίσω πως υπάρχει και το chat που μπορείτε να γράψετε κάποια παρατήρησή σας ή κάτι. Και προχωράμε στην επόμενη παρουσίαση, η οποία αφορά, όπως είπα πριν, τα νέα της εβδομάδας. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ πέρα στο πρώτο πάνελ κάτι που ίσως όσοι παρατηρούν την παρουσίαση καιρό ξέρουν. Η προσφορά Faces of the Future έχει επιστρέψει και έως τις 12 Αυγούστου σε 6 ώρα το απόγευμα ισχύει αυτή η προσφορά, με την οποία μπορείτε να κάνετε οποιαδήποτε αριθμό επενδύσεων με έκπτωση 1:90 και να λάβετε ένα ολόγραμμα με τη φωτογραφία σας στο μουσείο του Εκατέχνα Πάρκ. Θα μπορείτε να δημιουργήσετε ένα ολόγραμμα μόνο αφού έχετε πληρώσει ολόκληρο το ποσό της επένδυσής σας σύμφωνα με μία από αυτές τις απαιτήσεις. Δηλαδή με μηνιαία δόση των $500 για 10 μήνες ή εφάπαξ $5,000. Με την προσφορά Faces of the Future μπορείτε να αποκτήσετε 450.000 συμμετοχές για $5,000. Δηλαδή 275.000 περισσότερες συμμετοχές από ό,τι για μία επένδυση εφάπαξ με το ίδιο ποσό στην τυπική έκπτωση του τρέχοντος σταδίου. Μία σημείωση εδώ πέρα και υπενθύμηση ότι τα κουπόνια για την προσφορά Faces of the Future δεν μπορούν να πιστωθούν, δεν μπορούν δηλαδή να εφαρμοστούν αυτά τα κουπόνια στην προσφορά. Και προχωράμε στο επόμενο νέο μας για σήμερα, το οποίο είναι ένα άρθρο που αναπτύχθηκε στις 4 του μηνός. Και είναι για ότι το Stream Technologies Testing Center στη Σάρτζα συνεχίζει να υποδέχεται αντιπροσωπείες από όλο τον κόσμο. Και αυτή τη φορά ο κύριος Wan Sain Rather, που είναι εκπρόσωπος του Ινδικού Υπουργείου Τουρισμού, επισκέφτηκε το χώρο και συνοδευόταν από άλλα σημαντικά πρόσωπα. Η συνάντηση ξεκίνησε με μία παρουσίαση του έργου, στην οποία οι προσκεκλημένοι γνώρισαν τα πλεονεκτήματα της μεταφοράς χορδών και συζήτησαν την εφαρμογή της τεχνολογίας στον Ινδικό τουριστικό τομέα. Οι σύνεδροι γνώρισαν επίσης και το μοντέλο μεταφοράς υψηλής ταχύτητας, το οποίο επιταχύνει έως και 500 χιλιόμετρα την ώρα. Οι επισκέπτες εκτίμησαν ιδιαίτερα το άνετο σαλόνι του και το σύστημα πολυμέσων του οχήματος. Στο τέλος, οι εκπρόσωποι του κέντρου παρουσίασαν στον κύριο Γκουάιν τη μονογραφία του ιδρυτή του έργου Ανατόλη Γιουνίτσκι και ο ίδιος ο προσκεκλημένος άφησε μια θετική κριτική στο βιβλίο επισκεπτών και ευχήθηκε η τεχνολογία να εφαρμοστεί γρήγορα στην Ινδία. Και τώρα στο επόμενο και τελευταίο μας νέο για σήμερα.
Ο ιδρυτής του έργου Ανατόλη Γιουνίτσκι πραγματοποίησε μία συνάντηση στο κένο δοκιμών στη Σάρζα. Οι συμμετέχοντες στην σύσκεψη συζήτησαν την εγκατάσταση των σιδηροτροχιών στην πίστα 4, την ασφάλεια του εργοσταξίου, καθώς και τις εργασίες με εργολαβούς και προμηθευτές. Η ίδια σιδηροτροχιά θα τοποθετηθεί στην γραμμή 4 μήκους 2,4 χιλιόμετρων, στην οποία προορίζεται να δοκιμαστεί το φορτηγό Unicont και το επιβατικό Unibus με χωρητικότητας. Η συνάντηση βοήθησε τους ειδικούς να βρουν λύσεις για το πώς, μάλλον που θα απλοποιήσουν ορισμένα από τα βήματα εγκατάστασης, καθώς και θα επικυρώσουν τις υψηλές απαιτήσεις ασφάλειας του περιβάλλοντος των συγκριτών και περιβάλλοντος των συγκεκριμένων έργων. Και αυτά είχαμε να πω για σήμερα. Πριν τελειώσω και κλείσω την παρουσίαση, θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι για όλα τα νέα τα οποία λέμε εδώ πέρα, υπάρχουν links που βάζουμε στα social media που έχουμε, στα chat, που μπορείτε να επισκεφτείτε πατώντας πάνω στο σύνδεσμο, ή μπορείτε να πάτε μόνοι σας στην επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας και να διαβάσετε εκεί πέρα τα σχετικά άρθρα και τα υπόλοιπα άρθρα. Θα σας συμβούλευα να διαβάσετε και κάποια άλλα άρθρα, διότι δεν λέμε φυσικά στην παρουσίαση όλα τα άρθρα, αλλά τα πιο σημαντικά, και ίσως θα σας ενδιαφέρει να ρίξετε και μόνοι σας από μία ματιά. Οπότε για σήμερα τελειώνουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας και θα τα πούμε ξανά μαζί την επόμενη Τρίτη. Οπότε μέχρι τότε σας εύχομαι ένα καλό υπόλοιπο. Βλέπω ότι το chat δεν έχει ερωτήσεις ή κάτι. Και θα τα ξαναπούμε την επόμενη Τρίτη. Καλό σας υπόλοιπο και καλό σας βράδυ.